Τελικά το άγνωστο, μόλις το άγνωστο γίνει η καλύτερη λύση, επειδή θα πονάς πάρα πολύ και πεις πω πιο καλά το άγνωστο παρά εδώ πέρα που είμαι, γιατί δεν με νοιάζει. Τότε ακριβώς θα κάνεις την αλλαγή. Οπότε πολλοί από εσάς, επειδή έχετε κόλλημα, δηλαδή κατάκριση με τον εαυτό σας ή έχετε αρνητικές πεπιθήσεις μέσα σας, τι κάνετε? Φτάνετε τον εαυτό σας στο έσχατο σημείο, ώστε μόλις το άγνωστο, το διαφορετικό, γίνει καλύτερο, γιατί αυτό που περνάτε δεν υπάρχει άλλο χειρότερο και δεν τα αντέχετε, τότε ξαφνικά κάνετε το βήμα. Και εκπλήσεστε βέβαια, γιατί βλέπετε ότι αυτό το βήμα που κάνετε σας φέρνει πράγματα που τόσο καιρό νομίζατε άλλα. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό συνέχεια σας ρωτάω, πού το ξέρεις και κατακρίνεις τον εαυτό σου. Πού το ξέρεις, δηλαδή πώς αποσυμβολίζεις έτσι τη ζωή. Για ποιο λόγο, ποιος το είπε ότι είναι έτσι? Βλέπετε? Ενώ τα ξέρεις ότι μέσα σου υπάρχει αυτό το κομμάτι που το λέμε ο κακός αναλυτής, γιατί είναι αποκομμένο και εμείς τον έχουμε βάσει να μας αναλύει τη ζωή, και αυτός είναι αποκομμένος αναλυτής, τι θα κάνει? Όλη τη ζωή τον αναλύει βάσει της αποκοπής του. Αυτό πρέπει να φτιάξετε λοιπόν. Τον αναλυτή που έχετε μέσα σας. Όσο αναλυτής δεν είναι σε αυτό το επίπεδο να μπορεί να έχει τη γνώση την κατάλληλη για να αναλύει την πραγματικότητα, δεν σας κάνει. Θα νομίζει ότι σας βοηθάει και σας κάνει τη ζωή ποδήλατο. Αυτό είναι που λέμε η πλάνη του εγώ, που νομίζει ότι ξέρει, πας να μας βοηθήσει και τα κάνει χειρότερα, έτσι. Αυτό είναι η υπεροψία που νιώθουμε κάθε φορά. Και η υπεροψία κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι. Το καταλαβαίνετε γιατί? Οπότε πρέπει να φτιάξουμε μέσα μας αυτόν τον αναλυτή που έχουμε όλοι μας. Τον κριτή, τον αναλυτή, οτιδήποτε μας αποσυμβολίζει τη ζωή, τις πράξεις, το εδώ και τώρα. Γιατί μπορείτε να μην το κάνετε εσείς συνειδητά, αλλά αυτό το κάνει συνειδητά μέσα ο ρόλος που έχετε φτιάξει. Οπότε όσο εσείς δεν ξέρετε και αποσυμβολίζετε τη ζωή βάσει του πόνου της αποκοπής σας, τόσο θα συμπεριφέρεστε και ανάλογα. Βλέπετε? Οπότε αν δεν φτάσετε μέσα να περάσετε αυτό το πρώτο συνειδησιακό σοκ που σας λέω, να αρχίσετε τον εαυτό σας να το βάζει στον τοίχο και να λέτε, λάδω, εγώ μπορεί έτσι να νιώθω, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Εγώ μπορεί έτσι να σκέφτομαι, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτή. Δηλαδή να φύγει ο εγωισμός, έτσι, που πιστεύετε ότι κάτι απόλυτα, τότε ακριβώς θα αρχίσετε να ελέγχετε, να τσεκάρετε τον εαυτό σας, και επειδή εσείς έχετε τη δύναμη, θα το επιτρέπετε, και αφού το επιτρέψετε, το έλξετε στη ζωή. Να δείτε το λάθος σας. Όποιος είναι εγωιστής, κακομαθημένος, αυτά, ιστορίες, κολλημένος ο εγκέφαλος και δεν το επιτρέπει στον εαυτό του, απλά έχει καταστάσει να του επιβεβαιώνει το ίδιο πράγμα. Είδατε? Και τι γίνεται? Πάντοτε φταίει κάτι άλλο που είναι απ' έξω. Okay. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα είναι να επιτρέψουμε τον εαυτό μας, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να καταλάβει ότι μέσα μας υπάρχουν όλα. Αλλιώς τα κοιτάμε και θα λέμε, πού εγώ, ωραία. Έτσι δεν είναι? Τα κοιτάμε και λέμε, πού εγώ, πού με βλέπεις εγώ να κάνω τίποτα, έφτιαξα εγώ, έκανα τίποτα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή τους πονάει, γιατί είναι καλομαθημένοι, επειδή είναι αποκομμένοι και είναι φυγόπονοι, δεν ξέρουν πόσο δυνατοί είναι και αναγκαστικά είναι φυγόπονοι. Γιατί το να κάνεις ασχοληθείς με τις κολλάσεις σου προϋποθέτει να έχεις καταλάβει ότι έχεις και τους παραδείρους σου, έτσι δεν είναι? Αν δεν έχεις καταλάβει τους παραδείρους σου, ποιος τρελός θα πάει να ασχοληθεί με την κόλαση? Έτσι δεν πάει? Αν δεν νιώθεις εσύ μέσα σου ότι έχεις το Θεό, πώς θα ασχοληθείς να μάθεις τον διάβολο? Θα σε καταπιεί. Οπότε μέσα σας πρέπει να εκπαιδεύεστε με πρότυπα όπως των αρχαίων Ελλήνων και άλλων θρησκειών, έτσι παλιά, που να δείχνει μέσα σας ότι έχετε το φως, την αιωνιότητα, όλα αυτά τα πράγματα που από το focus που κάνουμε στο 3D έχουμε ξεχάσει. Που έχουμε ταυτιστεί τόσο πολύ με το 3D. Αυτός λοιπόν που νιώθει μέσα του ημίθεος, ήρωας, τι είπαμε, αυτός θα πάει να κάνει τους άθλους. Δεν θα το κάνει η κυρία Κατίνα, η κυρία Ευδοκία, ο κύριος τέτοιος. Και αν μέσα σας λοιπόν δεν φτιάξετε τον ήρωα, δεν μπορεί ο δειλός να ξεκινήσει να κάνει τους άθλους της ζωής που έχετε διαλέξει. Πάτε με λάθος ρόλο να φέρετε εις πέρα στους άθλους της ζωής σας. Καταλάβατε? Γι' αυτό πάω το ήρωα, κλείστε εσείς, αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αρχέτυπα που τα μαθαίνα στα παιδιά
για να φτιάξουν μέσα τους μια συγκεκριμένη ηθική, μια συγκεκριμένη έτσι, μυθοπλασία για τον εαυτό τους, για να νιώσουν ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, να μοιάσουν στον Ηρακλή, να μοιάσουν στον Οδυσσέα, να μοιάσουν εκεί. Έτσι πάει. Για φανταστείτε ένα παιδί που ακούει G.I. Joe και τέτοια ιστορίες και ένα παιδί που μεγαλώνει με πρότυπα ημίθεου. Έχετε καταλάβει πως μεγαλώνουν τα πλούσια παιδιά? Τα έχετε δει πως μεγαλώνουν? Άλλα πρότυπα έχουν. Γι' αυτό ποτέ δεν πτωχεύουν. Γιατί μέσα τους έχουν άλλα πιστεύω. Και σου λέει θα βρω λεφτά. Τι είναι τα λεφτά μου? Θα γίνω έτσι, θα είναι ξέρω τέτοιο, θα κάνω αυτά. Θα έλκουν διαφορετικά γιατί δεν έχουν την πεποίθηση αυτή που έχουν οι φτωχοί. Δεν αξίζω, τα λεφτά είναι δύσκολα, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, τι θα γίνει, το να τα άλλο. Βλέπετε, έτσι πάει. Οπότε όταν θέλετε να είστε εαυτό σας, αυτό πρέπει να νιώσετε, είναι ότι κάτι γίνεται εύκολα. Γιατί δεν σπάει στα δύο. Να προσπαθείτε, όταν προσπαθείτε δεν είστε εαυτό σας. Γιατί παταργείται κάτι άλλο. Όταν είστε εαυτό σας, έτσι το καταλαβαίνουμε, ότι είναι εύκολο. Καταλαβες, εύκολο. Γιατί είμαι εγώ. Οπότε είναι άνετο να αντιπροσωπεύει. Άντε ρε Γιάννη, τράβα και μια φωτογραφία. Μια που σηκώθηκες όρθιος. Τώρα που μαζευτήκαμε. Ξαναμπούν στην αξιολόγηση που θα ξανακάνουμε. Θα είναι τα μαθήματα των πεποιθήσεων. Θα στο λέω να το ξέρετε. Όποιος θέλει κάνει επανάληψη. Γιατί... αυτό ήταν πολύ γενικά ήταν. Γι' αυτό είπα και από κοντά, γιατί δεν μπορείς να τα... Εδώ πρέπει να κάνουμε την αναλογία. Το κάθε κύτταρο έχει τη δική του ψυχή. Ναι, έχει μνήμη, ναι. Έχει τη δική του ψυχή. Έτσι πράγμα. Το κάθε άτομο έχει τη δική του ψυχή. Οπότε η ψυχή λέγεται όλη η συνειδητότητα. Άλλο άμα χτάσει σε αυτοσυνείδηση ή οτιδήποτε άλλο, που διατηρεί έτσι μέσα του, θα λέγαμε, συγκεκριμένη κοσμική σκόνη για να μπορέσει να τη φτιάξει, να το κάνει σώμα από κάθε διάσταση που είναι. Μέχρι εδώ καλά. Αναλόγως λοιπόν που τραβιέται αυτή η συνείδηση, κρατάει και, και δημιουργεί ένα φορέα, έχουμε πει. Όταν αυτός είναι σε χειμερή ανάρκη, ο φορέας του είναι εν ζωή, ακόμα ζει. Οπότε η ψυχή έχει δεθεί με όλο το φορέα, δεν είναι ξεχωριστή. Το σώμα ανήκει μέσα στην ψυχή. Δεν είναι ξεχωριστή η ψυχή και φεύγει από το σώμα. Το σώμα ανήκει μέσα στην ψυχή. Υπάρχει εδώ μια διαφορά. Όταν εμείς έχουμε την έννοια της ψυχής που λέμε, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι το περίβλημα, σας λέω. Δεν είναι κάτι που είναι μέσα σας και ακουμπάει εδώ και είναι εδώ και σκόνται και φεύγει. Είναι ένα άλλο πεδίο, θα λέγαμε, πιο εθερό ηλεκτρομαγνητικό, που δημιουργείται και μέσα αυτό το πεδίο σιγά 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 κρυσταλλώνεται στο κέντρο που σας έχω πει και δημιουργείται το σώμα. Γι' αυτό κάθε φορά που λέτε η ψυχή φεύγει, στην πραγματικότητα δεν φεύγει η ψυχή. Απλά η ψυχή τι κάνει, σταματάει να εστιάζει σε εκείνη τη διάσταση και επειδή σταματάει να εστιάζει σε εκείνη τη διάσταση, όλα εκεί πέρα τα σωματίδια που υπάρχουν παύουν να έχουν την πιο συλλογική συνείδηση που τα κρατάει μαζί. Και έτσι λέγεται η αποσύνθεση. Όταν η ψυχή αρχίζει να κατεβαίνει τα επίπεδα, κάνει σύνθεση και δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα που έχετε δει. Οπότε όταν κάνει focus η συνείδηση, ανάλογα που ανεβοκατεβαίνει, τι γίνεται, αφήνει να διαλυθούν μερικά πράγματα ή τα ξαναμαγνητίζει και τα φτιάχνει και δεν λύσει το σώμα μου. Αυτό το πράγμα γίνεται. Ποια ίδια. Ποτέ δεν είσαι ίδια. Αυτή ήταν η απάντηση από την ψυχή. Μέσα σε ένα κρανοποιημένο σώμα, το ίδιο δηλαδή, που ήταν και δεν μπορεί να ξαναπεί. Ναι, όταν λέμε η ψυχή, τι σας είπα, το σώμα είναι μέσα στην ψυχή, το ξαναλέω. Όταν εσύ λοιπόν, όταν γίνεται η αποσύνθεση και αφήνει να φύγουν, τότε θα γίνει η αποσύνθεση. Για κάποιο λόγο λοιπόν είχαν κρατήσει ορισμένα πράγματα για να μουμιοποιούν τα σώματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή το σώμα έχει μουμιοποιηθεί δεν έχει ψυχή, γιατί για να κρατιέται ακόμα σε σύνθεση το σώμα έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό ψυχής, απλά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θεωρείτε εσείς το εγώ σας, την αυτοσυνείδηση. Κάθε επίπεδο από το μικρό κόσμο έως το μακρό κόσμο έχει ψυχή. Αυτά είναι λίγο, αυτά θέλουν update γιατί είναι παλιά, είναι ερωτήσεις βάσει
του γραμμικού χρόνου και της μορφής που είχαν οι άνθρωποι παλιά. Για το ότι είναι ψυχή, είναι μέσα μας, για παίξω μας και όλα αυτά. Τώρα που μπαίνουμε σε άλλα update της κατάστασης και καταλαβαίνουμε τις συχνότητες, δονήσεις, τα κβάντα και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το πράγμα που θεωρείται ότι μπαίνει μια ψυχή σε ένα άλλο σώμα, στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπαίνει τίποτα πουθενά. Απλά συλλέγει ορισμένα πράγματα που λειτουργούν αρμονικά και έτσι δημιουργούν μια οντότητα ή αποσυντίθονται μερικά πράγματα που είναι συλλογικά και έτσι πάβει η ψυχή να έχει οντότητα. Αυτό κάνετε και εσείς όταν πεθαίνετε. Αυτό μαζεύεστε, όπως... κάνετε και εσείς όταν πεθαίνετε ή όταν γεννιέστε. Ή θα μαζέψετε ορισμένα πράγματα, δημιουργήσετε ένα σώμα ή θα τραβηχτεί η εστίαση και θα φύγει όλο αυτό το πράγμα, το συλλογικό των κυττάρων που έχετε μαζί. Οπότε ποιος κρατάει το συλλογικό των κυττάρων σας έτσι? Τα κύτταρα όλα αλλάζουν. Η άβρα σας αλλάζει. Οι ενέργειες μέσα σας αλλάζουν. Τα ηλεκτρόνια μέσα κουνιούνται. Τα άτομα κουνιούνται, έτσι δεν είναι? Ποιος νομίζει το κρατάει και λες το σώμα μου? Γιατί δεν φεύγουνε? Η συνείδηση της συλλογικότητας που έχει κάνει το μεγαλύτερο, καταλάβες, κομμάτι σου. Αυτό. Αλλιώς τα φεύγει. Τα φεύγε. Εσύ νομίζεις, λες το σώμα μου και νομίζω ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Σας είπα, αν κοιτάγατε δηλαδή με ένα μικροσκόπιο, θα βλέπετε συνεχόμενα να αλλάζουν ηλεκτρόνια, πρωτόνια, αυτά. 500.000 κινήσεις. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Έρχεται, λες, ενέργεια φεύγει. Καμία ενέργεια δεν έρχεται, καμία ενέργεια δεν φεύγει. Την ενέργεια που έχεις τροποποιείς κάθε φορά. Θέλω να σας πω ότι αν καταλάβετε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, αν καταλάβετε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, θα δείτε ότι μέσα σας αυτό το κομμάτι που λέτε ψυχή ενσωματώνει όλο το μάτριξ που νιώθετε από τις πέντε αισθήσεις. Δεν είναι το μάτριξ το αληθινό και εσείς έχετε ψυχή και φεύγει το μάτριξ και επειδή το βλέπουμε έτσι εδώ από τις πέντε αισθήσεις γίνεται το, όπως το καταλαβαίνουμε, την ψευδαίσθηση. Εσείς στην πραγματικότητα συνείδηση και περνάτε από συγκεκριμένα πλαίσια φωτός. Αυτό γίνεται. Και τα κρατάτε σταθερά. Και αυτό γίνεται στις ταχύτητες Planck μέσα σας. Δηλαδή απεριόριστη ταχύτητα, τόσο πολύ, δισεκατομμύρια πάνω στο, δισεκατομμύρια ταχύτητες κλάσματα του δευτερολέπτου. Και συνεχόμενα αλλάζει. Και κάθε φορά εσύ που λες, α, ξέρεις κάτι, έφυγα από εδώ, πήγα εκεί, το μόνο που κάνεις είναι να εστιάζεις σε άλλη παράλληλη πραγματικότητα, η συνείδησή σου, το focus που κάνεις. Οπότε όταν λες, εδώ το καταλαβαίνεις στο 3D, έφυγε η ψυχή και μπήκε η ψυχή του τάδε μέσα του. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Καμία ψυχή δεν μπαίνει πουθενά. Απλά τι γίνεται, η επιρροή όλου αυτού του πνεύματος που λες εσύ καμιά φορά και όλο αυτό της συλλογικότητας και όλο αυτό το πράγμα που λέμε και θεωρείς ένα σώμα άψυχο εκείνη την ώρα, τι γίνεται, εμποτίζεται και λες να δω αυτό που λες μούμια τώρα τι είναι, λες είναι άψυχο, όχι, έχει ψυχή αυτό που λες μούμια. Αυτός που έχει σε χειμερή ανάρκη έχει ψυχή. Τι κάνει, απλά κοιμάται το σώμα. Μέσα μπορεί να είναι ενεργός, να είναι στα αστρικά. Ναι. Άρα οι γιατροί, αν κρατήσουν από τη βιολογία το DNA, ουσιαστικά αυτό το DNA σαν κύτταρο έχει συνείδηση. Δεν είναι το παγωμένο. Ναι, πώς να είναι. Κατάψυξες μου. Βέβαια. Άρα αυτό μόλις είναι. Του δώσουν ενεργοποίηση, ναι. Ανάλογα που θα εστιάσει θα πάρει και τη μορφή. Ναι, αλλά το συλλογικό που κρατάει το κύτταρο, ένα κύτταρο μόνο του, από μόνο του, έχει μια μηχανική συνείδηση να λειτουργεί έτσι, ναι. Όπως μια μηχανή. Δεν μπορεί το κύτταρο να έχει αυτοσυνείδηση και να έχει βούλες και να πει αυτό κάνω, αυτό δεν κάνω, αυτό κάνω, αυτό δεν κάνω. Είναι μηχανικό τελείως. Εμείς τώρα μιλάμε για μια ανθρώπινη ψυχή που έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί και έχει βούληση. Ακόμα και αυτό που λέτε ότι του Star Trek μπαίνω εδώ και θα βγαίνω εκεί πέρα, δεν βγαίνει ο εαυτός σας εκεί πέρα. Όταν είναι Stargate μια πύλη ας πούμε και λες μπαίνουμε στην πύλη, για όλες τις πύλες που υπάρχουν, ναι, εσωτερικές. Και λες μπαίνουμε από εδώ και βγαίνουμε στον πλανήτη άλλον. Μπαίνω από εδώ και βγαίνω στην άλλη διάσταση. Μπαίνω από εδώ, έτσι δεν λέμε. Στην πραγματικότητα τίποτα δεν μεταφέρεται. Εμείς νομίζουμε ότι μεταφέρεται. Κανένα κύτταρο άτομο δεν είναι το ίδιο. Απλά τι γίνεται, επειδή δουλεύει κβαντικά και δεν υπάρχει χώρο χρόνο στο κβαντικό, η συνείδηση ξαναδημιουργεί εκεί. Καταλαβαίνεις. Το ίδιο πράγμα μοιάζει και λες είμαι εγώ. Άρα, αλλά άμα κοίταγες, άλλος είναι εκεί, άλλος είναι εδώ. Όλες ισχύουν ταυτόχρονα. Με αυτό το σκεπτικό, τα όνειρα τα ανεκπλήρωτα έχουν πάρει ζωή. Κάπου αλλού υπάρχουν. Ναι, αλλά όχι έχουν πάρει ζωή.
Μεταφορικά μιλώντας. Όλα υπάρχουν, έτσι, κρατημένα σαν μια ιδέα, ας το πούμε έτσι. Αυτό που δίνουμε ζωή εδώ είναι αυτό που πιστεύουμε, το παίρνουμε, το έλεγχουμε και το κάνουμε φυσική πραγματικότητα. Και τι γίνεται το όνειρο όταν ο ονειρευτής πεθάνει? Τι όταν? Ο ονειρευτής πεθάνει. Τι όταν? Ο ονειρευτής πεθάνει. Δεν πεθαίνει ο ονειρευτής ποτέ. Δεν πεθαίνει. Όχι, βέβαια, αυτό είναι το αιώνιο μέσα σου. Μα δεν πεθαίνει ποτέ η συνείδηση. Η συνείδηση είναι τα πάντα. Άρα ο αυτό που έχετε εσεί. Συνείδηση. Έχει ψυχή και όνειρο. Αυτό που ονειρεύεται είναι η συνείδηση. Αυτό που νομίζετε ότι έχετε ατομικότητα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γιατί κάθε φορά, αναλόγως σε τι επίπεδο είναι η συνείδηση που θεωρείται αυτό, στην πραγματικότητα σας είπα, το εγώ σας δεν υπάρχει, είναι πλάνη. Υπάρχουν πολλά πράγματα, συλλογικότητες. Όταν εσείς θα φτάσετε σε ένα σημείο να λες πεθαίνω, θα πρέπει να καταλάβετε τι πεθαίνει και τι συνεχίζει. Κάθε φορά που νιώθετε τον εαυτό σας, πρέπει να τον νιώσετε τον εαυτό σας σαν σύμπαν. Και να είστε ολόκληρο σύμπαν, όπως πάνω της και κάτω. Μπορείτε να νιώσετε τον εαυτό σας κάθε φορά λοιπόν, σαν όλο το κορμί σας. Άλλη φορά που νιώθετε σαν το δάχτυλό σας. Κάθε φορά αυτό που λες εαυτός μου, είναι αναλόγως πόσο συλλογικότητα εμπεριέχεται και γεννιέται μέσα σε αυτή τη συλλογικότητα, η συνειδητότητα της συλλογικότητας. Το ξέρω, γιατί είναι αυτά που ρωτάνε, τέτοια απαντάνε. Τι να κάνω. Είναι κατανοητό, είναι κατανοητό. Ναι. Άλλος μπορώ να σας πω αυτά που είπε η Έλντα. Ναι, μπήκε κάποιος μέσα στην ψυχή του και έγινε έτσι και, και έγινε αυτό και όταν αποσυντήθεται το σώμα. Ναι ή όχι. Τι σας είπα, κάνει ξεφόκους εκείνη την ώρα. Κάνει το ανάποδο από το focus. Απεστιάζει, πώς να το πω. Εντάξει. Οπότε αυτό που λες πριν, η συλλογικότητά σου έχει τραβηχθεί σε μια διάσταση πιο μέσα και οτιδήποτε πριν έξω πάβει να είναι συλλογικότητά σου. Το εγώ σου δεν είναι τίποτα άλλο από μια συλλογικότητα. Είτε είσαι άγγελος, είτε είσαι δαίμονας, είτε είσαι άνθρωπος. Το καταλαβαίνεις, δεν εννοώ. Δεν είναι πάμε το μάθημα με το θέατρο. Ναι ή όχι. Αφού είσαι σε όλο το θέατρο, στην ολότητά σας. Και κάθε φορά λόγος που εστιάζεσαι, δημιουργείται και μια αποκοπή μέσα σας. Αλλά όλο το θέατρο είναι ένας οργανισμός. Όλο το κορμί σας είναι ένας οργανισμός, ναι ή όχι. Ναι. Επειδή όμως η καρδιά, τη λες καρδιά, γιατί εμείς το λέμε ξεχωριστό όργανο. Τη σπλήνα, τη λες σπλήνα, γιατί λες ξεχωριστό όργανο, έτσι δεν είναι. Ε, γιατί επειδή το βλέπεις να έχει άλλο σχήμα, αλλά όλα τα συνδέονται. Το μάτι, το λες μάτι. Όλα για τη λειτουργία του ενός οργανισμού, ναι. Ναι, αλλά μας ρωτήσει ποιος είσαι, Ρενίγο, τι θα πεις, το μάτι μου. Τι θα πεις, το αυτί μου. Τι θα πεις, καρδιά μου. Τι θα πείτε να σας ρωτήσω ποιος είστε? Ήθελα λίγο παραπάνω, τώρα το καταλαβαίνω και λίγο... Όχι, λέω, όταν σας ρωτάει κάποιος λοιπόν και θες να πεις εγώ είμαι, πού μέσα σας νιώθετε ότι κεντράρει αυτό και αντύχει? Στο αυτί, στο μάτι, στο μπούτι, στα γεννητικά όργανα, πού νομίζετε ότι είναι το εγώ? Λες, χτύπησα το πόδι μου, δεν λες, αχ, χτύπησα εγώ, λες, χτύπησα το πόδι μου, χτύπησα το μάτι μου, γιατρέ, κοίτα την καρδιά μου, γιατρέ, κοίτα το τέτοιο μου. Τι λέτε? Το μυαλό και η καρδιά. Γιατί? Γιατί το μυαλό σκέφτεται και η καρδιά νιώθει. Είναι τα συναισθήματα. Καμία σχέση. Για άλλο λόγο. Σκεφτείτε, απλά είναι τα πράγματα αυτά. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Ήξερα να κάνω την ερώτηση. Δηλαδή, αν χτυπήσει το πόδι. Πού κεντράρει περισσότερο αυτό που λέτε ψυχή και γιατί? Στο σύνολο, ξέρω εγώ. Και τα έχουμε πει και στις διαλέξεις. Γαμώ το. Τα έχουμε πει και στις διαλέξεις. Στο φως, ρε παιδί μου. Στο όλο. Στο εγώ. Όχι. Μέσα στο σώμα σας. Α, μέσα στο σώμα. Ναι, πού, σε ποιο όργανο εκφράζεται περισσότερο? Στην καρδιά. Στο αίμα. Α, στο αίμα. Γιατί στο αίμα? Αλόγω πληροφοριών. Γιατί στο DNA. Αίμα? Στο αίμα, στο αίμα. Γιατί αμ... Όχι. Φως. Κυλεί το αίμα. Τι κάνει το αίμα? Κυλεί και δίνει ενέργεια. Ναι, κυλεί. Και... Είναι κίνηση. Ροή, είναι ροή. Η ενέργεια θέλει κίνηση για να αλλάξει. Γιατί έχει μνήμη το αίμα. Γι' αυτό. Έχει μνήμη το αίμα. Και μπορεί να χρειάσει. Βρε, άμα φύγει το αίμα, ζείτε. Αυτό λέμε, είναι ζωή. Άμα σου κοπεί το χέρι, όμως ζεις. Η μύτη. Το μυαλό που δεν έχεις, ζει, πώς ζεις. Είδες. Άρα τι σημαίνει. Ναι, ζει.
Δεν ζει. Το αίμα είναι που κρατάει λοιπόν σε ζωντανό οργανισμό. Βλέπεις γιατί σου το λέω. Άρα λοιπόν αυτή να εστιάσετε που είναι η ψυχή, που δεν είναι η ψυχή. Μπράβο, γιατί μόλις φεύγει η ζωτική ενέργεια, πάβει. Ναι ή όχι. Ναι. Στα, αυτό σας λέω. Οπότε λες εσύ, άμα αφήνει η ψυχή μου στα μάτια, τι σημαίνει λοιπόν. Ότι αρχίζει το αίμα και δεν έχει τα συστατικά τα ενεργά που χρειάζεται. Και αρχίζει και τι, έφυγε το αίμα από ατύχημα, έφυγε το αίμα έτσι, έφυγε το αίμα γιατί χάλασε το όργανο. Κάτι συνήγεται μια συνεχόμενη αιμορραγία ή πάβει το αίμα να κινείται, οπότε χάνει την ουσία του, δεν κρατείται σε ενεργειακή κατάσταση, τελείωσε. Και έτσι επειδή είναι το αίμα η αντανάκλαση του εθερικού σας φορέα, αρχίζει η ζωτική ενέργεια και τι κάνει, φεύγει από το σώμα. Αυτό δεν κάνει. Και στη μετάγγιση είναι σαν να γίνεις την ψυχή, κομμάτια την ψυχή σου, τα κασικά σου αρχεία. Ναι, γι' αυτό παγορευόταν παλιά και δεν κάνανε. Γι' αυτό πορευόταν και η γάμη μεταξύ των ανθρώπων. Παλιά όμως ενώνανε το αίμα. Αυτό μετά που αυτοί που θέλανε να ενωθούν με τα κασικά του αρχεία. Κάποιος που παίρνει αίμα έχει και μνήμες από κάποιον άλλον άνθρωπο που έχει δώσει το αίμα. Όχι μνήμες, αλλά μπορεί να συνδεθεί. Ναι. Γιατί όλα τα channeling μέσα από τις γενναίες γίνονται μέσω του αίματος. Εσύ δηλαδή θα μπορείς να κάνεις channeling μέσω του DNA σου, του γενεολογικού σου δέντρο πολύ καλύτερα. Άμα θες μια οντότητα. Άμα θες να κάνεις channeling μια οντότητα, θα πρέπει να βρεις μια οντότητα που να είναι από το γενεολογικό σου δέντρο. Το ίδιο αίμα για να κάνεις πολύ πιο εύκολα από κάτι διαφορετικό. Παλιά λέγανε γαλαζοαίματι, δεν μπλέκονται με άλλους και τέτοιοι και γαλιά. Ένα κομμάτι είναι και αυτό. Για να κρατήσουν τις πληροφορίες στις συγκεκριμένου κόσμου. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και γι' αυτό. Ναι, συγγνώμη. Λέω γι' αυτό παλιά μάλλον, λέω. Δεν μπλέκανε οι γαλαζοαίματοι με άλλους για να κρατήσουν τη γραμμή τους, ας πούμε. Ναι. Λέω πίσω, όταν ένας άνθρωπος είναι σε κόμμα, είναι μόνο στο αστρικό. Γι' αυτό λες, λένε ότι στο αστρικό. Η ψυχή του, η ψυχή πάντα είναι παντού, γιατί είναι η συλλογικότητα που έχεις. Οπότε μπορεί το σώμα να είναι κανονικά να ζει. Ποιο κομμάτι είναι σε κόμμα. Τι σημαίνει το κομμάτι σε κόμμα, τι σημαίνει. Σε πάυση. Σε πάυση για ποιον. Σε πάυση για μας, για το 3D. Ναι. Ποτέ δεν πάβει. Ναι ή όχι. Έτσι είναι. Άρα με λίγα λόγια τι σου λέει, ότι τραβηχτεί ψυχή αλλού. Όταν κάποια ψυχή είναι σε κόμμα, έχει τραβηχτεί αλλού, έχει εστιάσει αλλού. Έφυγε από εδώ πέρα και έχει εστιάσει αλλού. Μπορεί να έχει πάρει κάποιο συγκεκριμένο σοκ. Και επειδή όλα αυτά τώρα μπαίνουμε σε άλλα πράγματα που δεν καταλαβαίνετε, ανάμεσα στις χρονογραμμές τι παίζει, πολλές φορές από αυτό το σοκ που παθαίνει, συνεχίζει σε μια άλλη χρονογραμμή και συνδέεται. Και έχει επαφή και νομίζει ότι τη ζει ο ίδιος. Και έτσι είναι σαν να πηγαίνει με ένα παράλληλο σε εισαγωγικά εαυτό του. Δηλαδή να έχει πάει σε μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα. Ναι, δεν έχει πάει. Όμως επειδή έχει τέτοια ένωση λόγω του σοκ που έχει περάσει και έχει τραβηχτεί πίσω η ψυχή, είναι σαν να ζει αυτό που ζει. Ένας παράλληλος εαυτός του, στο 2035. Και γυρίζει ο άλλος και σου λέει: ζούσα δύο χρόνια στο 2035. Γι' αυτό εγώ μετά το ατύχημα που είχα βγει εκτός σώματος ήρθα με πληροφορίες γι' αυτό. Μπορεί να είναι και από αυτό. Όταν γύρισα, είχα έξτρα πληροφορίες που δεν κολλάγανε εδώ. Λες να είναι αυτό, δηλαδή έφερα κάποιες πληροφορίες από εκεί. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές όμως. Ναι. Όχι ειδικά έτσι όπως το είπα τώρα. Στο κόμμα που βγαίνει ο άλλος και ζει άλλη ζωή αλλού. Όχι από το ατύχημα, ρε παιδί μου, έφυγε από το σώμα. Ναι, όλοι παίρνουμε πληροφορίες. Απλά λέω για αυτούς που μένουν σε κόμμα, ζουν κανονικά ζωή αλλού. Εγώ έχω πρέπει να το θυμούνται τα γυρνάνε, πώς δεν το θυμούνται. Έχουν δώσει. Κι εγώ έχω δώσει. Παλιά έδινα. Θες λίγο. Γιατί να μην δώσουμε. Ο Χριστός γιατί έδινε. Εγώ να μην πάρω δεν θέλω. Να δώσω μια χαρά δίνω. Τι να κάνω. Πεθάνω. Πήρα και από τους άλλους. Τι να κάνω. Που ούτως ή άλλως υβρίδια είμαστε εμείς. Δεν είμαστε καθαρό είμαι. Μείγμα είμαστε όλοι. Δεν υπάρχει καθαρό είμαι τώρα πλέον άνθρωπος εδώ. Γιατί έχουμε ανακατευτεί όλοι. Δεν βλέπεις. Τι γιατί. Ναι. Η γονιολικό σου δέντρο λέω. Όχι να έχεις πάρει αίμα. Να έχει πάρει η μαμά, η ζωή. Δεν είναι έπρεπε να έχει πάρει η μαμά, η μαμά. Αφού κάνουν παιδί και βγαίνει παιδί από τη μία φυλή, από την άλλη φυλή, δύο αίματα και φτιάχνουν το τρίτο. Δεν είναι μόνο. Πω, το ίδιο ακριβώς είναι. Έτσι μπλέκονται τα αίματα. Αφού γεννιέται το παιδί και έχει
ή το αίμα της μαμάς, ή του μπαμπά, ή του παππού, ή της γιαγιάς. Κάθε φορά βγαίνει όταν μπλέκονται. Απλά η μετάγγιση είναι πιο άμεσο. Δεν περνάει μέσα από τη βιολογική κατάσταση και τη συνείδηση. Κατάλαβες, αλλά η μετάγγιση είναι πιο άμεσο. Ναι, αλλά εσύ μπορεί να έχεις κάνει συμφωνία με αυτόν που θα προσθέσουν ή θα πάρεις. Ναι, δεν είπα όχι. Τι δουλειά για αυτό. Απλά σου λέω ότι γίνεται. Έτσι δεν είναι. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα. Αυτό γίνεται μόνο με το αίμα ή και με τα υγρά? Με όλα τα υγρά, αλλά το πιο πολύτιμο υγρό είναι το αίμα. Γιατί βγαίνει από τα κούκαλα βγαλμένη. Από το πιο εσωτερικό ιερό μέσα σου κομμάτι, που είναι ο μυελός, από εκεί βγαίνει το αίμα. Τι? Μια χαρά. Ζωή το ένα, ζωή και το άλλο. Ο καθένας μπορεί να το αποσυμβολίσει όπως θες. Είναι ο σταυρός που με πει τι είναι. Είπαμε για τον κύβο, είπαμε αυτά. Οπότε η προσωπικότητά σου στον κύβο που συμβολίζει το 3D, καταλαβες, εκεί είναι πάντα σταυρωμένη. Είναι δεμένη εκεί. Καταλαβες. Οπότε προσωπικότητα είναι εδώ, ναι, στο 3D. Πάντοτε. Και σου λέει, άμα θες, πρέπει να βγεις έξω από την προσωπικότητα. Σας το είπα αυτό, σας το είπα. Οπότε τα καρφιά δηλώνουν ότι στον κύβο που ανοίγει και γίνεται σταυρός, πάνω εκεί πέρα, είναι σταυρωμένο πάντα, δεμένο δηλαδή, το φυσικό σας, ο φυσικός σας νους. Στο κατάρτι. Και όταν θες να... Γεια σας. Ευχαριστώ. Και όταν θες να αναβαθμιστείς και να αναστηθείς, ας πούμε, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να αποστασιοποιείς τον εαυτό σου από το φυσικό που μένει εδώ, όπως το καταλαβαίνετε τώρα τι σας είπα. Όταν τραβείται η συλλογικότητα, το φυσικό σου λέει μένει εδώ. Αλλά πώς θα τραβηχτεί πίσω η συλλογικότητα όταν έχει συνεχόμενα μαγνητισμούς? Βλέπετε, και αυτούς τα δεσίματα και τους μαγνητισμούς που κάνεις εσύ με τη φύση εδώ πέρα, όταν δεν τους έχεις ουδετεροποιήσει, σε ξανατραβάει και δυσκολεύεται να φύγει. Και αυτό μέσα μας επιφέρει αυτούς τους μαγνητισμούς που δεν μας αφήνει να πάμε στα ανώτερα πεδία και να νιώσουμε μακάριοι. Γιατί μας έλκει συνέχεια εδώ ύλη. Οι αναλυφθέντες δάσκαλοι, η συνείδησή δεν υπάρχουν αναλυφθέντες δάσκαλοι. Ε. Έτσι το λένε, έτσι το λένε. Για πες γι' αυτό. Δεν υπάρχει αναλυφθέντες δάσκαλοι, τι αναλυφθέντες. Τι εννοούν να τα λένε αυτό? Θεωρούν ότι κάποιος, εντάξει, αναλήφθηκε και είναι πάνω εκεί στον ουρανό. Και είναι λέω, η συνείδηση αυτών δεν μπορεί να είναι παντού, που είναι σε ανώτερο επίπεδο συνείδησης. Αυτό που λέμε η βοήθεια. Όχι, μωρέ, απλά οποιοδήποτε έχει κάνει ένα ωραίο έργο εδώ πέρα και έχει φτάσει στο σημείο να καταλάβει ορισμένα πράγματα, λένε ότι κουβαλάει και τη συνείδηση πιο πάνω. Αλλά πιο πάνω η συνείδηση δεν είναι ο ίδιος ο αναλυφθέντας, όπως το λένε δάσκαλος. Έτσι, πιο πάνω είπαμε είστε άλλοι, και πιο πάνω είστε άλλοι, και πιο κάτω είστε άλλοι, και κάθε φορά είναι άλλοι. Δεν υπάρχουν αληθέντες δάσκαλοι, άντε εγώ αναλύθηκα και είμαι πάνω ο ίδιος. Όχι, λέω η συνείδηση αυτής της ψυχής. Η συνείδηση αυτής της ψυχής μεγαλώνει εκείνη την ώρα, γιατί κάθε φορά που είπαμε αλλάζεται διάσταση, μεγαλώνει η συνείδηση, γιατί είναι παραπάνω ένωση, παραπάνω συλλογικότητα. Δεν υπάρχει συνείδηση να είναι χωρίς συλλογικότητα. Όσο ανεβαίνει τη συνείδηση, απλά έχετε παραπάνω συλλογικότητα. Τι σας είπα με το θέατρο? Όσο ξυπνάει η συνείδησή σας, τόσο βάζετε και άλλα μέρη του θέατρου. Ναι ή όχι? Στην αρχή είστε μόνο κομπάρσος, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Μετά είστε πρωταγωνιστής, μετά είστε ηθοποιός, μετά είστε θεατής, μετά σκηνοθέτης, δεν τα πάμε. Γι' αυτό, επειδή ακόμα όλο το θέατρό σας το έχετε, επειδή έχετε κάνει focus πάνω στην σκηνή, το έχετε ρίξει όλο στο υποσυνείδητό σας. Άρα η μάγια ουσιαστικά αποσυνδεθήκανε λόγω ανέβασμα συνείδησης, που λέγανε ότι εξαφανίστηκαν. Απλά ανέβασαν συνείδηση και εξαφανίστηκαν. Υπάρχει περίπτωση να περνά σε μια άλλη διάσταση σαν φιλή, συλλογικά όλοι μαζί. Ανεβάζοντας συνείδηση δηλαδή. Το συλλογικό, όταν ανεβαίνει όλοι μαζί συνείδηση, μπορεί να ανέβει σε μια άλλη διάσταση. Και από τη διάσταση των άλλων να φαίνεται ότι εξαφανίζονται. Άρα δεν χάνεται τίποτα ουσιαστικά, τίποτα δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Τίποτα. Τίποτα.
να αλλάζει. Και επειδή αλλάζει, όσο ταυτίζεσαι με το χρόνο, όσο ταυτίζεσαι με το τώρα, είναι σαν να μην αφήνεις τη ροή να κουνιέται. Γιατί κολλάς σε ένα frame και δεν τα αφήνεις να κυλήσει. Έτσι λοιπόν στην ταινία, όταν κολλάς σε ένα σημείο, σαν να πατήγεις πώς, επειδή ο νους θέλει να αναλύσει, δεν το δέχεται, δεν το θέλει και δεν αφήνει τη ζωή σας να κυλήσει. Και ενώ η ζωή απ' έξω κυλάει, μέσα σας είστε κολλημένοι. Μέχρι να ξανάρθετε στο τώρα και να πάτε στη ροή της ζωής. Κάθε φορά που σκέφτεστε, φεύγετε από το τώρα, μπαίνετε στο μοντάζ. Έτσι. Μόλις ξανάρθετε στο τώρα, μπαίνετε στη ροή της ζωής. Γιατί έξω υπάρχει ένα συνεχές τώρα. Κάθε φορά που σκέφτεστε, φεύγετε από το τώρα. Αλλά το τώρα προχωράει. Εσείς μένετε πίσω. Καταλάβατε. Και γιατί μένετε πίσω? Γιατί θέλετε να τα αναλύσετε, να το χωνέψετε, να το καταλάβετε, να το ξανακάνετε το ένα το άλλο. Ενώ αυτός που ζει στο τώρα και αποδέχεται την πραγματικότητα, πάει με τη ροή της ζωής και του φαίνεται πιο άνετο. Καταλαβαίνεις. Εμείς είμαστε ροή. Γι' αυτό λένε παίξε καλύτερα τώρα. Γιατί όταν έχεις αποδεχτεί την πραγματικότητα ότι είναι δική σου, δεν κάθεσαι κάθε τι να το απαξιώνεις, να το κατακρίνεις, να το σκέπτεσαι, να το αναλύσεις, να το περάσεις από την έννοια καλού και του κακού τη διτότητα. Και έτσι απλά αφήνεσαι στην πανταχού ροή. Εμείς όμως, επειδή διαλέξαμε που λέει να μάθουμε όλο αυτό το πράγμα και να καταλάβουμε, να έχουμε κατανόηση, τι πρέπει, φύγαμε από το αγαθό που είναι πάνω στο τώρα, μας έδωσε, τι είπαμε, ο Προμηθέας, το φως, να μπορούμε να φεύγουμε από το τώρα και να φτιάχνουμε τις δικές μας παράλληλες πραγματικότητες. Έτσι είναι. Και γι' αυτό ο Δίας, τι του έκανε? Όχι. Τον έδεσε. Πού τον έδεσε? Τι είναι ο βράχος? Τι είναι ο βράχος, η πέτρα? Η γη. Πώς λέγεται? Το Matrix. Πώς λέγεται η πέτρα στα αρχαία? Πώς? Ελλά. Λίθος. Οπότε καταλάβατε γιατί μπήκαμε στη λίθη. Γιατί τι είναι η λίθη στην πραγματικότητα? Μνημονικό κόλλημα. Κολλάει μνήμη. Η μνήμη είναι παράλληλη πραγματικότητα τη φαντασία. Άσχετα από το λέμε ως παλιά. Έτσι. Οπότε μόλις σου δίνει τον Προμηθέα, τι μπορείς να κάνεις? Να ταξιδέψεις στον χρόνο. Με το φως της συνείδησης λοιπόν, του εγωισμού, βλέπεις ότι μπορεί να δεις το μέλλον, το παρελθόν, παράλληλες πραγματικότητες και σου λέει επίσης και το έδωσε στα ζώα. Πλήρωνε. Γιατί το παίρνει ο ζωικός εαυτός μας και κάνει αυτά που περνάμε. Καταλάβατε γιατί λέει τα έδωσε στους ανθρώπους. Δεν είπε τα έδωσε στους θεούς. Τι ήταν ο Προμηθέας, ποιος ξέρει? Τιτάνας. Τιτάνας, βλέπετε, δεν ήταν άνθρωπος. Οπότε τι βλέπουμε? Ότι οι Τιτάνες ήταν πιο μεγάλοι μηχανισμοί, έτσι, πιο πάνω από τον άνθρωπο, που μόλις αυτοί οι μηχανισμοί ξεκινήσανε και βγήκε ο Δίας, ο νους, και σου λέει εγώ θέλω να τα μάθω όλα. Δεν είναι σαν το φίδι με την Εδέμ, που ήταν όλα καλά, ξαφνικά βγήκε και λέει α, τα μάθω όλα, φάγε το μήλο. Έτσι, όταν πετάχτηκε το χρόνο ο Δίας, τι είπε? Ότι σου λέει θα πολεμήσω. Γιατί να πολεμήσει το χρόνο? Τι σας είπα πριν? Γιατί φεύγει από το τώρα. Φεύγει από την εξέλιξη της γης, του πλανήτη, του συγχρονισμού, που μπαίνουμε στη φαντασία του. Καταλαβαίνεις. Και σου λέει κάνω το γουστάρω εγώ. Φτιάχνω τη δική μου πραγματικότητα μέσα μου. Έτσι δεν είναι? Και έτσι λοιπόν, αφού μπήκε στην Εύη του Κακού, βγήκε και η Σοφία, η Αθηνά από το κεφάλι του και τα υπόλοιπα. Και ο Ποσειδώνας, τα συναισθήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι τίποτα, κοσμογονία είναι αυτά. Αλλά όλη η ουσία δηλαδή, μόλις φτάσεις σε αυτό το πράγμα, είναι, τώρα μιλάμε για συμπαντικές, έτσι, αρχές και κατανοήσεις. Όλα αυτά που λέμε είναι να τα περάσετε πάλι στο τώρα, σας τα λέω, για να δείτε πόσο σοφία υπάρχει σε όλα τα πράγματα, ώστε να αφαιθείτε εδώ πέρα και να παίξετε το ρόλο σας, δηλαδή το πραγματικό εαυτό σας, άφοβα πλέον. Άμα σας λέγανε, είναι Παρασκευή και σας λέγανε από Δευτέρα, θα αρχίζει νηστεία. Τι θα τρώγατε το Σαββατοκύριακο? Ό,τι δεν θα μπορούσαμε να φάμε νηστεία. Το καταλάβατε? Τώρα λοιπόν, ξέρει αυτή η ανθρωπότητα, έρχεται το τέλος για να μπει σε νέο κύκλο. Ξέρετε τι κάνουνε? Να, αυτά που βλέπετε.
ό,τι προλάβει ο καθένας. Ο σώζον εαυτό ο φίλο. Τι δεν έκανα ζωή μου αυτό, θα κάνω αυτό, εκείνο, το να τα άλλο, έτσι είναι. Το βλέπετε. Γι' αυτό το κάνουμε. Από ψυχική άποψη. Από εδώ πέρα κοινωνική άποψη δεν τρελαίνονται. Ο καθένας κάνει τις μαλακίες του, ξεμορένονται. Γίνονται παιδιά. Από πάνω όμως λέει ότι προλάβουμε. Και σας λέει, οκ, η ψυχή θέλει να κάνει ότι προλάβει τώρα γιατί κλείνει ο κύκλος. Μετά δεν μπορείς να κάνεις αυτά. Μετά ή θα αναβαθμιστείς, θα γίνεις έτσι πιο τέτοιο, οπότε θα σου λείπουν, έχεις άλλα μαθήματα. Γι' αυτό κάντε, μην και τα δικάζετε τους άλλους που τα κάνουνε. Κοιτάξτε, αφαιθείτε κι εσείς, βγάλετε τα αποθυμένα σας, αφαιθείτε, γιατί έτσι είναι αυτό το πράγμα. Αυτοί που δεν βγάζουν τα αποθυμένα τους είναι γιατί τα κάνανε στη ζωή ή γιατί είναι κομπλεξικοί. Αλλά όλοι πρέπει να βγάλουμε τα αποθυμένα μας μέσα. Δηλαδή να μην είναι μέσα μας, καταλάβατε. Γιατί για να είναι μέσα μας, τι πρέπει να τα εκφράσουμε και αυτά κάποτε. Και όταν μερικά θέλουν λίγο τροποποίηση ακόμα και εσείς νομίζετε ότι δεν τα τροποποιείτε, μπορεί να έχετε πολύ λίγη δουλειά με μερικούς δαίμονες, βάσει τη συνείδηση που έχετε, και εσείς να νομίζετε ότι έχετε πολύ, γιατί από ένα σημείο και μετά η Εκκλησία τα λέγει όλα αμαρτίες και ιστορίες. Και να σας έχει μείνει λίγο δουλειά και όλες αυτές τις αρκώσεις που λέτε, να μην την κάνετε. Γιατί λες, μα είδες, η Εκκλησία μου λέει αυτό, α, αυτό είναι κακό, α, αυτό το ένα. Και να σας έχει μείνει λίγη δουλειά με αυτό το δαίμονα που έχετε μέσα σας. Μερικές αποχρώσεις. Τι? Μερικές αποχρώσεις λέω. Λοιπόν, οπότε βλέπετε πόσα επίπεδα υπάρχουν όταν θέλουμε να αποσυμβολήσουμε τη ζωή μας, την κοινωνία και όλα αυτά. Όσο και ψηλά πάμε, τόσο δεν έχει κατάκριση. Γι' αυτό, άμα θέλετε λοιπόν από την ψυχή σας, αυτό που σας εκπροσωπεί, να λέμε ότι ξέρεις κάτι, με το μέτρο της ψυχής δεν υπάρχει κατάκριση. Και όταν θέλετε να νιώσετε λοιπόν την ψυχή σας, τι πρέπει, να μάθετε όλα όσα υπάρχουν να μην τα κατακρίνετε. Όταν δεν θέλετε να φτάσετε σε αυτό το ύψος και θέλετε να είστε με τη φυσική πραγματικότητα και μέσα στην πολικότητα, μπορείτε να κατακρίνετε. Κάτω λοιπόν τι κάνουμε, έχουμε την έννοια της κατάκρισης για να δούμε μέσω της αφαίρεσης ποιοι είμαστε, σας έχω ξαναπεί. Πάνω τι έχουμε, έλλειψη κατάκρισης για να δούμε μέσω της πρόσθεσης ποιοι είμαστε. Μην τον μπερδεύετε λοιπόν. Κάτω πρέπει να κατακρίνετε ότι δεν σας αρέσει για να βρείτε τι είστε. Πάνω πρέπει να αγαπάτε ότι δεν σας αρέσει γιατί είστε τα πάντα και να βρείτε τη μεγαλειότητά σας. Καταλάβατε πώς πάει. Όλα δηλαδή είναι ενωμένα, δεν είναι άλλο πνεύμα, άλλο ύλη, άλλο εδώ, άλλο εκεί, άλλο δεξιά, άλλο αριστερά. Αυτά είναι κάτω εδώ πέρα. Όταν ο εγκέφαλός σας μάθει, μάλλον ο νους σας, να λειτουργεί και σε άλλες διαστάσεις, δεν θα έχει αυτούς διαχωρισμούς που είναι στα χαμηλά επίπεδα μόνο. Θα δουλεύει παράξενα για τον κόσμο. Ανορθόδοξα. Καλώς γιατί να σας κρεμάσουν και να σας σκοτώσουν και να περάσει το Χριστό τα πάθη. Αν σας καταλαβαίναν όλοι. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να φύγει η κατάκριση από μέσα μας, να αφαιθούμε στην ψυχή μας, γιατί τι είπαμε, η ψυχή μας σας δείχνει το πεδίο που πρέπει να μάθετε. Όχι τι νομίζετε εσείς, τι ξέρει η ψυχή σας. Όταν λοιπόν η ψυχή σου λέει κάνε αυτό, κάνε αυτό, μην το κατακρίνεις. Τι να κάνω ρε φίλε, σε αυτό το επίπεδο είμαι. Όταν έχεις όλους τους άλλους και σε κατακρίνουν, πώς θα το κάνεις. Όταν έχεις όλους τους άλλους και δεν το καταλαβαίνουν, πώς θα το κάνεις. Και έτσι κράτα ο ένας, κράτα ο άλλος, κράτα ένας με δύο, ένας με δύο. Άλλος, να η Ιωάννα δεν έβγαλε φωτογραφία. Κρίμα το κορίτσι. Ορίστε τι ωραία κοπέλα, δεν βγήκε φωτογραφία. Μην την κατακρίνει ο ένας, μην το δει ο ένας. Αυτό όμως το πράγμα, σε όλα τα πράγματα, άμα γίνεται, για φανταστείτε, έχετε πάψει να ακούτε, γιατί δεν ξέρετε τη μόνη αποστολή που έχετε. Η μόνη αποστολή που έχετε ποια είναι? Να είσαι ορθός. Ορίστε. Είσαι. Καλά να πάθεις λοιπόν. Καταλαβες. Έχεις μία αποστολή και έχετε αφήσει αυτή και έχετε κάνει άλλες χίλιες που τις άλλες τις ακολουθάτε. Για κάποιο λόγο. Άρα με λίγα λόγια είσαι να κάνεις με το Θεό συμφωνία με το διάολο μέσα σου. Με το διάολο. Με τη διαβολή. Με το νου. Άρα λοιπόν έχεις μία συμφωνία σου λέει ο Θεός. Μόνο ο Θεός λέει μια συμφωνία έχεις, μαλάκα σου λέει, να είσαι εσύ. Εντάξει, εντάξει, ναι. Και έχουμε φτιάξει όλες τις άλλες συμφωνίες από τις διαβολές και δεν ακούμε τη μοναδική. Κατάλαβα. Ναι. Ευχαριστώ για την περιποίηση.
Εντάξει, εντάξει. Όχι, γιατί με έχω πιει 5 τόνους. Βάζεις εσύ πίνω εγώ, βάζεις εσύ πίνω εγώ. Δεν τελειώνει με τίποτα. Τώρα πρέπει να πάω τουαλέτα. Μου το γεμίζει 10 φορές. Καλό παιδί, αλλά μας δεν είναι ιδέα.